Άγιος Παΐσιος αγαπούσε πάρα πολύ τα νέα παιδιά και πολλές φορές δεχόταν την επίσκεψή τους. Παιδιά που πήγαιναν και στο σχολείο που υπάρχει στο Άγιον Όρος, στην Αθωνιάδα σχολή, πολύ συχνά τον επισκέπτονταν. Αλλά πήγαιναν και παιδιά και νέοι που ήταν αδιάφοροι. Έρχονταν νέοι αδιάφοροι. Λέει στο βιβλίο αυτό «Νέα γενιά, Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης, 1924-1994, με αγάπη για τους νέους». Έχονταν νέοι αδιάφοροι να δουν το γέροντα. Δεν ήθελαν να πάνε στρατιώτες και έβρισκαν ένα σωρό δικαιολογίες. Τους ανέφερε δικά του περιστατικά από το στρατό και άλλα παραδείγματα. Τα παιδιά ύστερα ζητούσαν ευλογία να υπηρετήσουν στους καταδρομείς. Δηλαδή τόσο άλλαζαν που ενώ δεν ήθελαν να πάνε στο στρατό και προσπαθούσαν να βρουν τρόπους, μετά από τους μιλούσε ο γέροντας, θέλανε να γίνουν και λοκατζίδες, που είναι το πιο δύσκολο. «Βρε παιδιά, να υπηρετήσετε τη θητεία σας και όπου σας στείλουν να πάτε», έλεγε. Ακόμα συμβούλευε και νέους για να βρουν την κλίση τους, δηλαδή να γίνουν μοναχοί ή να πάνε στον έγαμο βίο. Ο γέροντας έλεγε ότι η Εκκλησία μας δύο δρόμους διδάσκει, τον μοναχισμό και τον γάμο. Θεωρούσε αφύσικο να μην ακολουθήσει κάποιος ένα από τα δύο. Το βόδι που δεν πάει ούτε στο ζυγό, ούτε στην αυλακιά, πάει στο χασάπι. Βοήθησε πολλούς νέους να ακολουθήσουν την κλίση τους και να γίνουν είτε μοναχοί είτε να κάνουν οικογένεια. Πουλούσαν αποφάσεις τους που δεν ήταν για μοναχοί, τους προέτρεπε να προχωρήσουν στο γάμο. Όταν ήθελαν να τους στείλουν κάτι, αρνιόταν λέγοντας «Εγώ κουφέτα θέλω» ή «Να μου στείλει το προσκλητήριο του γάμου». Άλλους, για να τους βοηθήσει, τους έβαζε καλό κανόνα, λέγοντάς τους «Χωρίς βέρα να μην ξανάρθετε». Κούρευε και μακριμάλιδες, γιατί εκείνη την εποχή ήταν στη μόδα οι χίπης. Μια φορά ήρθε ένας νέος με μαλλιά μακριά σαν αλογουρά. Ο γέροντας τον ρώτησε «Ε, παλικάρι, τι δουλειά κάνεις?» «Είμαι φοιτητής». «Έχεις μαθήματα να περάσεις?» «Έχω 8». «Άμα θέλεις να τα περάσεις, έλα να σε κουρέψω», του είπε χαριτολογώντας. Μπήκε στο κελί του, έφερε το ψαλίδι και τον κούρεψε. Ο νέος το θεώρησε ευλογία. Το είπε και σε άλλους και έρχονταν και αυτοί να πάρουν παρόμοια ευλογία. «Έχω κάνει πολλές κουρές», έλεγε γελώντας. «Γέροντα, τι τα κάνετε τα μαλλιά τους?» «Τα κρατώ και τα φυτεύω στους φαλακρούς», απαντούσε αστεϊζόμενος. Και αυτό γιατί δεν επιτρέπεται ο άντρας να έχει μακριά μαλλιά, το λέει ο Απόστολος Παύλος, η Αγία Γραφή. Ενώ οι γυναίκες δεν πρέπει να κουρεύονται, πρέπει να αφήνουν όπως τους τα έχει δώσει ο Θεός τα μαλλιά τους. Και άλλοτε ανέφερε ταπεινά. «Αν υπάρχει μια περίπτωση να σωθώ, θα είναι από τις ευχές των μανάδων. Ξέρεις πόσα γράμματα παίρνω που συγκινημένες με ευχαριστούν, επειδή έπεισα τα μαλλιά, τα παιδιά τους, να κόψουν τα μαλλιά και να βγάλουν τα σκουλαρίκια». Δεν ήθελε οι άνδρες να τρέφουν μακριά ακόμη, γιατί το θεωρούσε φιλιπρέπεια. Και ανέφερε το χωρίο του Αποστόλου Παύλου. «Ανήρ εάν κομμά, ατιμία αυτό εστί». Εάν ο άνδρας τρέφει κόμη, τρέφει μακριά μαλλιά, αυτό είναι ατιμία για αυτόν. Δεν του δίνει τιμή. Όταν έβλεπε νέους με μαλλιά μακριά, τους ρωτούσε. «Μαλλιά αφήνουν οι αφιερωμένοι και οι αφηρημένοι. Εσείς τι από τα δύο είστε?»
έτσι αφιερωμένοι στο Θεό. Αυτοί αφήνουν τα μαλλιά τους, γιατί έτσι είναι η τάξη της Εκκλησίας. Οι αφηρημένοι είναι αυτοί που δεν σκέφτονται. Έτσι, συνετά και σωστά. Πνευματική ζωή και διασκεδάσεις. Τον επισκέφθηκαν κάποιοι νέοι από την Αυστραλία. Ήθελαν την πνευματική ζωή, αλλά αγαπούσαν και τις κοσμικές διασκεδάσεις. Τον ρωτούσαν για το χορό και προσπαθούσαν να αποσπάσουν από το γέροντα τη συγκατάθεσή του, ότι είναι καλό πράγμα ο χορός. Τους απάντησε, «Βρε παιδιά, εσείς είναι, ας υποθέσουμε, σαν να θέλετε να ανεβείτε στον Άθωνα και επειδή δεν μπορείτε, θέλετε να κατεβάσουμε τον Άθωνα για να πείτε ότι ανεβήκατε». Καταλάβετε τι είπε. Ο νόμος του Θεού λέει ότι απαγορεύεται ο χορός. Εσείς θέλετε να χορεύετε, αλλά να πάτε και στον παράδεισο, να είστε και σύμφωνοι με τον νόμο του Θεού. Δηλαδή να κατεβάσουμε τον νόμο του Θεού, να πούμε ότι δεν ισχύει, για να νιώθετε κι εσείς ότι είστε εντάξει. Δυστυχώς αυτό πολλοί άνθρωποι το έχουν. Επειδή δεν θέλουν να τηρήσουν τον νόμο του Θεού, λένε ότι δεν ισχύει ο νόμος του Θεού. Και τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε ότι δεν επιτρέπονται οι χωροί. Αν δείτε όμως τι λένε οι αποφάσεις των συνόδων, θα δείτε ότι καταδικάζονται οι χωροί, απαγορεύονται οι χωροί για τους χριστιανούς. Όλοι οι χωροί και οι δημοτικοί χωροί, όλοι. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι όπου χορός, εκεί διάβολος. Όπου υπάρχει χορός, εκεί χορεύει ο διάβολος. Όχι τηλεόραση. Ο γέροντας θεωρούσε καταστρεπτική την επίδραση της τηλεοράσεως. Για όλους και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους. Ανέφερε με πόνο περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς τους, για να έχουν την ησυχία τους, τα άφηναν ώρες να βλέπουν τηλεόραση. Με αποτέλεσμα να καταστρέφονται διανοητικά, ψυχικά και σωματικά. Και ό,τι λέει για τηλεόραση ισχύει και τώρα και για το διαδίκτυο, έτσι, για το κινητό, για το τάμπλετ, για τον υπολογιστή. Και εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Όταν ο εγκέφαλος βλέπει εικόνες, έτσι ο άνθρωπος βλέπει εικόνες κινούμενες, δεν λειτουργεί και ο άνθρωπος μένει με πολύ μικρή νοημοσύνη. Δεν αναπτύσσει το εγκέφαλό του και γίνεται βλάκας, γίνεται χαζός ο άνθρωπος. Αλλά εκτός αυτού παίρνει και όλο αυτό το ρήπο, όλη αυτή τη βρωμιά που υπάρχει στις ταινίες και καταστρέφεται ηθικά και πνευματικά. Τόνιζε επιπλέον τη βλάβη που φέρνει στο σώμα με την ακτινοβολία που εκπέμπει. Έτσι η τηλεόραση βγάζει και ακτινοβολία που βλάπτει το σώμα. Μπορεί να κάνει αυτή η ακτινοβολία διάφορες βλάβες, ακόμα και καρκίνους. Και μάλιστα στα κυοφορούμενα βρέφη και στα μικρά παιδιά. Μιλούσε ακόμα και για δαιμονικές επιδράσεις. Ένα μικρό παιδάκι που είχε την καλή συνήθεια από τη μητέρα του να θυμιάζει το σπίτι, θυμίαζε όλο το σπίτι και όταν έφτανε στην γωνία που ήταν τηλεόραση δεν το θυμίαζε. Και του λέει η μητέρα του, γιατί δεν θυμιάζεις εκείνη τη γωνία? Μα λέει, δεν βλέπεις εκείνο το μαύρο που κάθεται πάνω στην τηλεόραση? Δεν με αφήνει. Ήταν ο διάβολος πάνω στην τηλεόραση και δεν το άφησε το παιδάκι να θυμιάσει. Ο Άγιος το έλεγε ότι βγάζει δαιμονική ενέργεια η τηλεόραση. Και σήμερα το ίδιο θα έλεγε και για το διαδίκτυο. Έτσι, για το κακό διαδίκτυο, όταν κάνουμε κακή χρήση. Γι' αυτό σε κάθε ευκαιρία. Μοιάζει το σπίτι. Το σπίτι, ναι. Και δεν μπορούσε να θυματίσει. Δεν μπορούσε να θυματίσει το μέρος που ήταν τηλεόραση. Γι' αυτό σε κάθε ευκαιρία απέτρεπε από την τηλεόραση. Και συμβούλευε να την πετάξουν από το σπίτι, δίνοντας στα παιδιά τους κάτι άλλο πνευματικό. Βίους Αγίων, αγρυπνίες και προσκυνήματα. Σε αυτό να ζητάτε από τους γονείς σας, να πηγαίνετε προσκυνήματα σε μοναστήρια, σε εκκλησίες, σε άφθαρτα Άγια Λείψανα,
σε αγρυπνίες, να διαβάζετε βίους Αγίων ή ουδέτερα, αθώα παιχνίδια και εκδρομές. Έλεγε, μην αφήνετε τα παιδιά σας να βλέπουν τηλεόραση. Η τηλεόραση φτάνει μόνο μέχρι το φεγγάρι. Η πνευματική τηλεόραση φτάνει ακόμα και μέχρι το Θεό. Κάποτε συνομιλούσε με μια παρέα νέων. Αρκετά μέτρα πιο πέρα, καθόταν κάποιος νέος καθηγητής. Σκεφτόταν κάτι που τον απασχολούσε τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, για τα άλλα της τηλεοράσεως, ούτε τα συζητώ. Μήπως όμως θα έπρεπε για μια στοιχειώδη ενημέρωση να παρακολουθώ τα δελτία ειδήσεων. Τη στιγμή εκείνη ο γέροντας γύρισε απότομα προς το μέρος του και του είπε «Ούτε τις ειδήσεις». Ενώ αυτός τα σκεφτόταν, ο Άγιος έπιασε τη σκέψη του με το διορατικό που είχε, καταλάβαινε τι σκεφτόταν ο καθηγητής και του απάντησε στη σκέψη του. Έτσι, αυτά είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Οι γέροντες ήξεραν, οι διορατικοί, τι σκεφτόμαστε. Και μπορούσες να πας, ας πούμε, σε ένα τέτοιο και πριν καν του πεις τι ήθελες να το ρωτήσεις, να σου δώσει την απάντηση. Όπως εδώ. Αυτός ο καθηγητής σκεφτόταν, πειράζει να βλέπουμε τις ειδήσεις μόνο. Και του λέει ο Άγιος, ούτε τις ειδήσεις. Ξαναστράφηκε στα παιδιά, συνεχίζοντας τη συζήτηση μαζί τους. Κάποιος, πρόσφατα νυφευμένος, συζητώντας με τον γέροντα, τον παρακάλεσε να του δώσει και μια τελευταία συμβουλή. Του είπε ο γέροντας, ο Άγιος, να πει στη γυναίκα σου να μην βλέπει τηλεόραση, γιατί το παιδάκι της θα γεννηθεί βλαμμένο. Ήταν έγκυος η γυναίκα του. Και ύστερα από μια μικρή διακοπή τόνισε, ούτε να πηγαίνει σε συγγενικά σπίτια να βλέπει. Η σύζυγός του συνήθιζε να βλέπει τηλεόραση στη μητέρα της. Βλέπετε πως ο Άγιος έβλεπε τι έκανε ο άνθρωπος, η γυναίκα αυτού του ανθρώπου, έτσι που ήταν πολύ μακριά, με το χάρισμα που είχε το διορατικό. Έτσι και πέσει κάτι σε... γίνεται κανένας κίνδυνος με φωτιές, πέσει κανένα αεροπλάνο, μπορούμε να ανοίξουμε τηλεόραση να δούμε τι γίνεται στις ειδήσεις. Αυτό είπε ο Άγιος, να μην βλέπουμε ούτε ειδήσεις. Αν είναι να μάθουμε κάτι, θα μας το πει ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Για ήρωες... Έχουμε τα βιβλία μας που είναι οι Άγιοι. Αυτοί είναι οι ήρωές μας, οι Άγιοι. Αυτούς να διαβάζουμε. Μαρτυρία μοναχού Παϊσίου. Ήμουνα φοιτητής νομικής και επισκέφθηκα τον γέροντα, τον Άγιο. Είναι άλλος έτσι, αυτός είναι μοναχός απλός, νέος που είχε πάει στον Άγιο Παΐσιο. Έχει το ίδιο όνομα όμως. Ήμουνα φοιτητής νομικής και επισκέφθηκα τον γέροντα στις 22 Αυγούστου 1988 με τον συμφοιτητή μου, τον Γρηγόρη. Πρώτη φορά πήγαινα στο Άγιον Όρος. Μετά από προτροπές γνωστών μου, διότι ζούσα μακριά από την Εκκλησία. Πήγα περισσότερο για πνευματικό τουρισμό, αλλά και ήθελα να αποδείξω στον γέροντα ότι δεν υπάρχει Θεός και κακώς σπατάλησε τόσα χρόνια ως μοναχός. Ήταν άθεος αυτός, φοιτητής, έτσι εγωιστής, και ήθελε να αποδείξει και στον γέροντα ότι πέρασε τη ζωή του τσάμπα. Κατά τις 4 το απόγευμα φτάσαμε στην Παναγούδα. Έτσι ήταν το μέρος που είχε το κελάκι του Άγιος. Βρήκαμε γύρω στα 35 άτομα να περιμένουν. Χτυπούσαν επίμονα το καμπανάκι, αλλά ο γέροντας δεν εμφανιζόταν. Εμείς πήγαμε από την πίσω πόρτα, αλλά την βρήκαμε κλειστή. Εκεί δεν ξέρω τι συνέβη μέσα μου, και για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια ανύπαρκτης μυστηριακής ζωής γονάτισα και προσευχήθηκα. Γράφει τώρα αυτό το παιδί το άθεο. Θεέ μου, είπα, αν πραγματικά υπάρχεις και θέλεις να πιστέψω, κάνε να έρθει ο γέροντας
να μας μιλήσει για σένα. Βάζει δηλαδή μια δοκιμασία στο Θεό, ε. Του λέει, αν υπάρχεις, κάνε να βγει ο γέροντας να μας μιλήσει. Δεν είναι σωστό αυτό που έκανε, αλλά γίνονται και αυτά. Δεν πέρασαν 5 λεπτά και ο γέροντας αργά, με ήσυχο βλέμμα και ένα πολύ γλυκό χαμόγελο, μας πλησίασε ερχόμενος από το δάσος. Ο πατήρ Παΐσιος, τον ρωτώ συγκινημένος, τι το θέλει τον πατήρ Παΐσιο, μου απαντά, να του δώσω αυτές τις κάλτσες και να πάρω την ευλογία του. Σκύψε να σε ευλογήσω. Ήταν η πρώτη φορά από τη βάπτισή μου που έπαιρνα τέτοια ευλογία. Είχε ακουμπήσει το χέρι του πάνω στο κεφάλι μου και για 5 λεπτά περίπου προσευχόταν. Δηλαδή ήταν συνέχεια, το είχε το χέρι του Άγιος πάνω στο κεφάλι αυτού του άθεου φοιτητή. Για 5 λεπτά. Ύστερα μας έβαλε στην αυλή του κελιού του και καθίσαμε στα κούτσουρα. Μιλούσε για το Θεό και το τι γίνεται στον κόσμο, σαν να είχε ακούσει το τελευταίο δελτίο ειδήσεων, προσφέροντάς μας πολλές φορές λουκούμια. Εν τω μεταξύ ήρθαν και 2 παιδιά που φαίνονταν αναρχικοί και ο γέροντας συνέχισε την ομιλία του. Μας μίλησε επίσης για τον βουδισμό και ξερίζωσε από μέσα μου τα αγκάθια, γιατί τελευταία χρόνια έκανα ασκήσεις γιόγκα 1 ώρα την ημέρα. Μετά από 1 ώρα συνομιλία γυρνάει και μου λέει, θέλεις να γίνεις υποτακτικός μου? Εγώ του απάντησα, όχι πάτερ, δεν κάνω για αυτά, εγώ αγαπώ τον κόσμο. Την ίδια φράση επανέλαβε και αργότερα αρκετές φορές. Αλλά δυστυχώς εγώ ήμουν τόσο μακριά από τα πνευματικά εκείνη την εποχή που δεν μπορούσα να αντιληφθώ το μεγαλείο της προτάσεως. Γιατί ο Άγιος Παΐσιος δεν έπαιρνε καν υποτακτικό. Έτσι, το να πεις αυτό το νέο να γίνει υποτακτικός ήταν πολύ μεγάλη τιμή. Αλλά εκείνος δεν το δέχτηκε βέβαια τότε. Μετά όμως βλέπετε έγινε μοναχός. Ο Άγιος είδε δηλαδή ότι αυτός έκανε για μοναχός. Παρόλο που ήταν τόσο ανάποδα εκείνη την εποχή στην αριστερά, στην αθεία. Στη συνέχεια μας άφησε και πήγε να στιβάξει κάποια κομμένα ξύλα. Είπαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά αρνήθηκε λέγοντας ότι το κάνει για άσκηση και ότι αυτό είναι το διακόνημά του. Πέρασαν 15 λεπτά περίπου και οι 4 πνευματικοί τουρίστες δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Είχαμε εντυπωσιαστεί από τα λόγια του γέροντα. Με όσα είχε πει, είχε διαλύσει την αμφιβολία μου για την ύπαρξη του Τριαδικού Θεού. Εγώ όμως δεχόμουν συγχρόνως και επιθέσεις λογισμών από τον πονηρό. Ξαφνικά μου ήρθε ο λογισμός να ρωτήσω μέσα από την ψυχή μου τον γέροντα τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά είπα με το κενόδοξο μυαλό μου, αφού ο πάτρι Παΐσιος είναι τόσο πνευματικά ανεβασμένος, θα μαντέψει τη σκέψη μου και θα μου απαντήσει. Ο Θεός με λυπήθηκε, αγνόησε τον εγωισμό μου και βλέπω τον γέροντα να αφήνει τα ξύλα και να έρχεται με βήματα αργά, κοιτάζοντας βαθιά μέσα στην ψυχή μου και όχι πλέον στα μάτια, και να μου απαντά, αγάπη και πίστη στο Χριστό να έχεις, παιδί μου. Έτσι το απάντησε στο πώς θα κερδίσει τον παράδεισο. Το είπε, να έχεις αγάπη και πίστη στο Χριστό. Άρχισα να τρέμουν τα πόδια μου και η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, ώστε να νομίζω ότι θα σπάσει. Κατάλαβε τι θέλω να ρωτήσω αυτό. Ναι, του διάβασε τη σκέψη. Και του απάντησε σε αυτό που ήθελε να ρωτήσει, αλλά δεν το ρώτησε. Το μόνο που κατάφερα να ψελίσω ήταν, Γρηγόρη, πάμε να φύγουμε. Και
και «Πάτερ, την ευλογία σας». Μου απάντησε, «Γιατί θες να φύγεις?» «Κάθισε, θα σε κάνω υποτακτικό μου και θα σου δώσω και το όνομά μου». Βλέπετε, του προλέγει και το όνομά του, γιατί μετά έγινε μοναχός και πήρε και το όνομα Παΐσιος. Όμως η καρδιά μου δεν άντεχε την αποκάλυψη του Θεού που είχε γίνει μέσα της. Από τότε η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά. Παρά το γεγονός ότι δεν τον είδα άλλη φορά, πάντα υπήρχε μια εσωτερική ψυχική επικοινωνία. Η παρουσία του στη ζωή μου και μετά την κοίμησή του εκδηλώνεται πολλές φορές με θαυμαστό τρόπο. Όμως, το μεγαλύτερο θαύμα είναι που κατάφερε να φυτέψει τον Χριστό για πάντα στην ψυχή μου, ενώ ήμουν τελείως απομακρυσμένος από την Εκκλησία. Σε λιγότερο από 6 χρόνια βρέθηκα από αρνητής της Εκκλησίας μας μοναχός και μου δόθηκε το όνομα Παΐσιος, όπως προείδε ο Γέροντας. Βλέπετε πως ο Θεός υπάρχει και δίνει τα χαρίσματά Του και απόδειξε ότι υπάρχει είναι ακριβώς οι Άγιοι. Και ένα ακόμα πολύ ωραίο, ο Γιουργάκης από το Θιβέτ. Ήρθε στο Άγιον Όρος. Τι είναι? Δηλαδή, ο Άγιος Παΐσιος κατάλαβε ότι θα το πούν και Παΐσιο. Ναι, κατάλαβε και το όνομά του. Προείδε και το όνομά του. Έτσι, αυτό είναι προφητικό χάρισμα, έτσι, διορατικό και προφατικό. Προφητικό. Ο Άγιος, ο Γιουργάκης από το Θιβέτ. Ήρθε στο Άγιον Όρος και γύριζε στα μοναστήρια ένας νέος 16-17 χρονών, ο Γιουργάκης. Ακούστε αυτή την ιστορία, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Από ηλικίας 3 ετών, οι γονείς του τον έβαλαν σε βουδιστικό μοναστήρι στο Θιβέτ. Ελληνόπουλο, το στείλαν στο Θιβέτ, το πήγαν στο Θιβέτ σε ένα βουδιστικό μοναστήρι. Δηλαδή δεν ήταν σωστό αυτό? Δεν ήταν, αφού οι βουδιστές είναι σατανιστές, λατρεύουν τον διάβολο. Δηλαδή ήταν το διάβολο στο μοναστήρι. Βέβαια. Βέβαια. Είναι ειδωλολατρία ο βουδισμός και όπως και όλες οι άλλες, και σατανολατρία όπως και όλες οι άλλες θρησκείες. Προχώρησε λοιπόν πολύ στη γιόγκα. Έτσι που είπαμε, και η γιόγκα είναι θρησκεία. Είναι προσευχή στο διάβολο, δεν είναι γυμναστική απλή. Εκεί λοιπόν που το βάλαν στο βουδιστικό μοναστήρι, έκανε γιόγκα. Έγινε τέλειος μάγος. Μπορούσε να καλεί όποιο δαίμονα ήθελε. Είχε μαύρη ζώνη και ήξερε τέλεια καράτε. Με τη δύναμη του σατανά έκανε επιδείξεις που προξενούσαν εντύπωση. Χτυπούσε με το χέρι του μεγάλες πέτρες και έσπαζαν σαν καρύδια. Έτσι, αυτό δεν το έκανε με το χέρι βέβαια, το έκανε ο σατανάς. Αλλά φαινόταν το κάνει αυτός με το χέρι που έκανε έτσι. Γιατί ήταν μάγος. Μπορούσε να διαβάζει κλειστά βιβλία. Ενώ ήταν κλειστό το βιβλίο, το διάβαζε και το έλεγε. Βέβαια δεν το έκανε αυτός, το έλεγε ο διάβολος, έτσι. Που ήξερε τι έγραφε το βιβλίο. Έσπαζε στην παλάμη του φουντούκια, έπεφταν κάτω τα τσόφλια και οι καρποί έμεναν κολλημένοι στο χέρι του. Καταλάβατε. Έκανε τέτοια τρίκ. Αλλά δεν τα έκανε αυτός, τα έκαναν τα πονηρά πνεύματα. Κάποιοι μοναχοί έφεραν το Γιουργάκη στο Γέροντα για να το βοηθήσει. Τι είναι? Δηλαδή, ό,τι έκανε και έσπαγε τις πέτρες, ο διάβολος δεν τα έσπαγε? Ο διάβολος, ναι. Αλλά φαινόταν να τα κάνει αυτός. Φώναζε το διάβολο και ο διάβολος τα έκανε. Κάποιοι μοναχοί έφεραν το Γιουργάκη στο Γέροντα για να το βοηθήσει. Πήραν το Γιουργάκη έτσι, 16-17 χρονών ήταν τότε, πολύ δυνατός μάγος, στον Άγιο Παΐσιο. Ρώτησε τον Γέροντα τι δυνάμεις είχε και τι μπορούσε να κάνει. Εκείνος το απάντησε, πολύ ταπεινά έτσι ο Άγιος, ότι ο ίδιος δεν έχει καμιά δύναμη και ότι όλη η δύναμη είναι του Θεού. Ο Γιουργάκης, θέλοντας να επιδείξει τη δύναμή του, συγκέντρωσε το βλέμμα του σε μια μεγάλη πέτρα που ήταν σε απόσταση και η πέτρα έγινε θρύψαλα.
που τα δείχνουν και στις ταινίες αυτές, ε. Σου λέει συγκεντρώσου, συγκεντρώθηκε και έσπασε η πέτρα. Αλλά δεν είναι ότι συγκεντρώθηκε και κοίταζε την πέτρα και έσπασε η πέτρα. Ήταν το πονηρό πνεύμα που την έσπασε. Ο διάβολος δηλαδή. Τότε ο γέροντας σταύρωσε μια μικρή πέτρα και του είπε να τη σπάσει και αυτή. Αυτό συγκεντρώθηκε, έκανε τα μαγικά του, αλλά δεν κατάφερε να τη σπάσει. Καταλάβατε, πήρε μια μικρή πετρούλα, σου λέει αφού έσπασε αυτό το βράχο, σπάσει και αυτό το μικρό. Αλλά το σταύρωσε προηγουμένως. Αυτό νομίζω το είχαμε διαβάσει και χθες. Δηλαδή, επειδή το σταύρωσε. Επειδή το σταύρωσε, έτσι μπήκε η ενέργεια του Θεού πάνω στην πέτρα. Οπότε μετά ο διάβολος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Γιατί ό,τι σταυρώνουμε, αγιάζεται. Γι' αυτό πρέπει να σταυρώνουμε το φαγητό μας. Και αν υπάρχει κάτι κακό, φεύγει με το σταυρό. Εξυγαίνεται το φαγητό και δεν παθαίνουμε κακό. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε πάντα προσευχή πριν φάμε. Συγκεντρώθηκε λοιπόν, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τότε άρχισε να τρέμει και οι σατανικές δυνάμεις που νόμιζε ότι έλεγχε, μην μπορώντας να σπάσουν την πέτρα, στράφηκαν εναντίον του. Γιατί έγινε ριζίλ τώρα ο διάβολος, έτσι. Οπότε οι υποτακτικοί του, οι δαίμονες, χτύπησαν τώρα το μάγο. Γιατί έγινε ριζίλ ο μάγος, έτσι, και οι δαίμονες. Γιατί δεν μπορούσαν να σπάσουν ένα μικρό πετραδάκι. Και τον εξφενδόνησαν στην άλλη όχθη του ρέματος. Τον πέταξαν οι δαίμονες, το μάγο, το Γιουργάκι. Ο γέροντας τον μάζεψε σε άθλια κατάσταση. Έφαγε σούτ. Άλλη φορά διηγήθηκε ο γέροντας, ενώ συζητούσαμε, ξαφνικά σηκώθηκε, μου έπιασε τα χέρια και μου τα γύρισε προς τα πίσω. Καταλάβατε θράσος. Αν μπορεί, ας έρθει να σε ελευθερώσει ο Χατζεφεντής, μου είπε. Ο Χατζεφεντής είναι ο... Μάγιος Αρσένιος. Το αισθάνθηκα σαν βλασφημία. Κούνησα έτσι λίγο τα χέρια μου και την άχτηκε πέρα. Μετά σαν αντίδραση πήδησε ψηλά και πήγε να με χτυπήσει με το πόδι του, όπως κάνουν αυτοί που κάνουν καράτε. Να δώσει κλουτσιά. Αλλά το πόδι του σταμάτησε κοντά στο πρόσωπό μου, σαν να βρήκε ένα όρατο εμπόδιο. Δεν τον άφησε ο Θεός να χτυπήσει τον Άγιο. Με φύλαξε ο Θεός. Τη νύχτα τον κράτησα και κοιμήθηκε στο καλύβι. Οι δαίμονες τον έσυραν μέχρι κάτω στο λάκκο και τον έδιραν για την αποτυχία του. Βλέπετε οι δαίμονες που τάχατες έχουν δυνάμεις και είναι φίλοι με τον διάβολο, τρώνε ξύλο από τον διάβολο όταν αποτύχουν. Όπως εδώ. Γιατί ο διάβολος πάντα βασανίζει, πάντα κακό κάνει. Και σε αυτούς που δηλώνουν υποτακτική του και αυτούς τους βασανίζει. Ακόμα χειρότερα αυτούς. Αυτό το παιδάκι λοιπόν οι δαίμονες το δίρανε γιατί απέτυχε. Και δεν μπόρεσε να χτυπήσει τον Άγιο. Το πρωί σε κακή κατάσταση, τραυματισμένος, γεμάτος αγκάθια και χώματα, ομολογούσε. Με έδιρε ο Σατάν. Δεν λέει ο Σατανάς, ο Σατάν. Γιατί δεν μπόρεσα να σε νικήσω. Έτσι λύσαξε ο διάβολος. Βλέπετε μέσα από το Γιουργάκι, ήταν ο διάβολος που έκανε επίθεση στον Άγιο Παΐσιο. Έπεισε το Γιουργάκι να του φέρει τα μαγικά του βιβλία, ο Άγιος Παΐσιος, και τα έκαψε. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε τίποτε στο σπίτι μας που να έχει σχέση με μαγεία, σολομονικές, βιβλία για γιόγκα, για βουδισμό, οτιδήποτε, για άλλες θρησκείες. Γιατί αυτά φέρουν δαιμόνια. Χάρι Πότερ. Όταν ήρθε εδώ, διηγήθηκε ο γέροντας, είχε μια σολομονική, έτσι, είναι βιβλίο μαγείας. Ποτέ δεν πρέπει να τα έχουμε αυτό το βιβλίο στο σπίτι μας. Πήγα να την πάρω, δεν την έδινε με τίποτε. Τι είναι? Τι είναι το Χάρι Πότερ? Πάλι βιβλίο μαγείας. Πήγα λοιπόν να την πάρω και είναι τάχατες και παιδικό. Δεν την έδινε με τίποτε. Πήρα ένα κερί και του είπα, σήκωσε λίγο το παντελόνι σου. Και έβαλα το αναμένο κερί στο πόδι του. Ξεφώνησε και πήδησε κάτω από τον πόνο.
Αν τη φλόγα ενός μικρού κεριού δεν υπομένεις, πώς θα υπομείνεις το πυρ της κολάσεως με αυτά που κάνεις? Έτσι του έδειξε, του έδωσε ένα μάθημα. Αν μια φλογίτσα δεν αντέχεις στην κόλαση που θα καίγεσαι ολόκληρος για πάντα, τι θα κάνεις? Ο γέροντας τον κράτησε λίγο κοντά του και τον βοήθησε όσο έκανε υπακοή. Τον συμπόνεσε τόσο πολύ, ώστε είπε, θα μπορούσα για αυτό το παιδί να αφήσω την έρημο και να βγω μαζί του στον κόσμο για να το βοηθήσω. Ενδιαφέρθηκε να μάθει αν είναι βαπτισμένος και μάλιστα έμαθε και σε ποια εκκλησία είχε βαπτιστεί. Ο Γιουργάκης, συγκλονισμένος από τη δύναμη και τη χάρη του γέροντα, επιθυμούσε να γίνει μοναχός, αλλά δεν μπόρεσε. Ο γέροντας χρησιμοποιούσε την περίπτωση του Γιουργάκη για να αποδείξει πόσο μεγάλη είναι η πλάνη αυτών που νομίζουν ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες, όλες τον ίδιο Θεό πιστεύουν και ότι δεν διαφέρουν οι θιβετιανοί μοναχοί από τους Ορθόδοξους. Δυστυχώς αυτά σας τα διδάσκουν στα σχολεία. Στα βιβλία σας είναι αυτά. Αυτό πρέπει να τα προσέχετε. Που σας λένε το ίδιο κάνει και ο μουσουλμάνος, που κάνει ό,τι κάνει εκεί, προσκυνάει τον Αλλάχ. Το ίδιο κάνει και ο άλλος που κάνει Χάρε Κρίσνα, που μιλάει στον Κρίσνα. Το ίδιο κάνει και αυτός που κάνει γιόγκα. Το ίδιο κάνει και ο μοναχός που κάνει μετάνοιες. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Είναι ακριβώς τα ανάποδα. Ο μοναχός προσκυνάει το Θεό τον αληθινό, τον τριαδικό Θεό, οι άλλοι προσκυνάνε τον Σατανά. Προσέξτε αυτά, να μην σας μπερδεύουν στο σχολείο, γιατί αυτές οι ιδέες περνάνε τώρα, ότι όλες οι θρησκείες, και τα λένε και οι δικοί μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης το είχε πει και ο Αμερικής ο Ελπιδοφόρος, ότι όλες οι θρησκείες πάνε στον ίδιο Θεό. Είναι ψέμα αυτό, είναι λάθος, είναι πλάνη. Μεγάλη πλάνη. Δεν πάνε στον Θεό οι άλλες θρησκείες, πάνε στον πονηρό, στον διάβολο. Λέγε. Δηλαδή, αν είναι κάποιο που πιστεύει στο Θεό και έχει πάρει ένα βιβλίο του διάβολου και λέει ότι ο διάβολος θα σας βοηθήσει, αν κάποιοι το πιστεύουν και φεύγουν από το Θεό. Ναι, το πιστεύουν δυστυχώς. Και πάνε για να τους βοηθήσει ο διάβολος. Εδώ και οι δικοί μας οι πολιτικοί λέγανε ότι θα ζητήσουμε βοήθεια και από το διάβολο για να πάει καλά η Ελλάδα, η πατρίδα μας. Αλλή μόνο να πάρουμε τον διάβολο βοηθό μας. Καταστράφηκε η Ελλάδα. Ο Ινδουιστής αρχηγός. Ο γέροντας βοηθούσε πολλούς που είχαν μπλεχτεί με γιόγκα και ανατολικές θρησκείες. Πρώην αρχηγικός τέλεχος της Ινδουιστικής κινήσεως Χάρε Κρίσνα αναφέρει, έτσι. Αυτοί ήταν κάτι νέοι, φοράγανε πορτοκαλιά. Τους είχα δει και εγώ στην Αθήνα, στην εποχή μου. Και είχαν κάτι κουδουνάκια, κάτι τύμπανα, έτσι. Και περνάγανε στο κέντρο της Αθήνας και λέγανε «Χάρε Κρίσνα, Χάρε Κρίσνα, Χάρε Κρίσνα». Όλο το ίδιο πράγμα λέγανε αυτό. Και ήταν ένα καρναβάλι. Ένας αρχηγός λοιπόν αυτών, αυτοί πάλι του Σατανά, του Χάρε Κρίσνα, προσκυνάνε του... Οι Ινδουιστές αυτοί, έτσι, τα είδωλα των Ινδιών. Αυτός λοιπόν τι λέει, ήταν πρώην αρχηγός τους. Εγώ, λέει για τον γέροντα Παΐσιο, άκουσα όταν ήμουν στην Ιταλία. Είχαμε μαζευτεί οι αρχηγοί της οργανώσεως από κάθε κράτος της Ευρώπης και συζητούσαμε. Εκεί μέσα άκουσα για τον Πάτερ Παΐσιο. Τον παρουσίαζαν σαν ένα γιόγκι που εμφανίστηκε στην Ελλάδα και αποφάσισα να το γνωρίσω. Καταλάβατε τι κάνει ο διάβολος? Και τους μοναχούς τους παρουσιάζει σαν γιόγκι. Ότι και αυτοί κάνουν γιόγκα και ότι είναι το ίδιο με τους γιόγκι. Και έτσι και αυτός από περιέργεια σου λέει να γνωρίσει αυτό το γιόγκι που τόσα λένε για αυτόν. Ήρθα στην Ελλάδα, γνώρισα τον γέροντα και άρχισα να καταλαβαίνω το λάθος μου. Όταν τους είπα ότι θέλω να φύγω, στην οργάνωσή του δηλαδή, έτσι, στους σατανιστές, με πολέμησαν πολύ, γιατί κατάλαβε πλέον μέσω του Αγίου Παϊσίου ότι είναι σε πλάνη, ότι προσκυνάει το διάβολο και όχι το Θεό. Εγώ που κατεύθυνα ολόκληρη οργάνωση και αλώνιζα την Ευρώπη, φοβόμουν πλέον να μπω σε αστικό λεωφορείο, γιατί προφανώς του λένε θα σε σκοτώσουμε κιόλας.
Ένιωθα μια τρομακτική δυσκολία ακόμα και για τα πιο μικρά πράγματα. Αλλά του το δημιούργησε και ο διάβολος αυτό που τον υπηρετούσε. Και είδε τώρα ότι πάει να του φύγει και σου λέει: Πού πας να φύγεις, εσύ δικός μου. Και του βάλε αυτό το φόβο, τον τρόμο. Να τρέμει να μπει σε λεωφορείο. Και για τα πιο μικρά πράγματα ένιωθα μια τρομακτική δυσκολία. Αισθανόμουν την ψυχή μου παράλυτη. Πόνος και φόβος. Είχα δώσει πολλά δικαιώματα στο διάβολο. Αλλά ο γέροντας με βοήθησε να ξεφύγω. Αν δεν ήταν ο γέροντας να με σκεπάζει με τις προσευχές του, δεν θα μπορούσα να ξεφύγω με τίποτε από τις σατανικές ενεργείες τους. Αργότερα, ο νέος αυτός έκανε δημόσια ομολογία σε Ιερό Ναό των Αθηνών και έγινε ξανά δεκτός στους κόλπους Ορθόδοξης Εκκλησίας με το μυστήριο του χρίσματος. Έτσι έγινε Ορθόδοξος Χριστιανός. Έγινε. Δηλαδή ο διάβολος έκανε ότι ήταν ο Άγιος Παΐσιος και έκανε γιόγκα. Παρουσίαζε τον Άγιο Παΐσιο σαν γιόγκα, σαν γιόγκι, ότι κάνει γιόγκα. Και ο διάβολος που έκανε τον Άγιο Παΐσιο, είδε σαν να ζούσε κανονικά. Δηλαδή στο μυαλό των ανθρώπων, αυτών των πλανεμένων, τους παρουσίαζε τον Άγιο Παΐσιο σαν γιόγκι, κατάλαβες, δεν παρουσιάστηκε σαν φάντασμα. Λοιπόν. Ελάτε, ναι. Τελειώσατε. Δόξα, Πατρίκη. Δόξα, Πατρίκη, ο Θεός και η Χριστιανή και η Χριστιανή.